Κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε με το ρητορικό ερώτημα εάν θέλουμε επενδύσεις. Φυσικά εννοείτε επενδύσεις για να κερδίζουν οι καπιταλιστές και να χάνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός συνολικά. Γιατί ουσιαστικά εννοείτε την καπιταλιστική ανάπτυξη που πιστεύετε και υλοποιείτε όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δίνετε, χαρίζετε δημόσια περιουσία και μάλιστα και τους δίνετε και χρήματα από πάνω με τσάμπα από τους αναπτυξιακούς νόμους, από ευρωπαϊκά χρήματα, λεφτά των λαών για να αυξάνει η κερδοφορία και τα προνόμια τους. Αυτό κάνατε και με την Κόσκο όλες οι κυβερνήσεις. Και εσείς, και εσείς, και εσείς. Αυτά ούτως ή άλλως, αυτά τα υλοποιείτε, είσαστε υποχρεωμένοι και από την Οδηγία Απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ίδια κλωστή που σας ενώνει. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και φτηνό εργατικό δυναμικό, με όσο το δυνατόν λιγότερα δικαιώματα. Κατακρεουργείται και οι δύο κυβερνήσεις, και η σημερινή και η προηγούμενη, ακόμα και το τελευταίο όπλο των εργαζομένων, το δικαίωμα στην απεργία. Όλα για τα αφεντικά και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική ακριβώς δεν σας επιτρέπει ούτε να καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για μια ανακούφιση στο λαό από την ακρίβεια σήμερα. Αυτό που προτείναμε στην τροπολογία μας και μας απάντησε αρνητικά ο Υφυπουργός Οικονομικών. Όμως και εδώ με την Κόσκο τι καλλιεργήσατε και εσείς και οι προηγούμενοι. Ότι θα αναπτυχθεί, ότι θα αφήνει χρήμα στη χώρα. Ακόμα και μικροεπαγγελματίες και η εγχωριαστική τάξη θεωρούσε ότι κάτι θα πάρει, κάτι όφελος θα έχει. Μα τι μονοπόλιο θα ήταν αν δεν καταβρόχθιζε τα πάντα στο διάβα του. Ούτε ψίχουλο δεν αφήνει. Όλα τα μαζεύει. Μου έλεγε ένας μικροεπαγγελματίας που έχει γερανούς ότι χρειάστηκε η Κόσκο για ένα σπίτι, ένα μικρό γερανό. Τον έφερε από την Κίνα. Ο μικροεπαγγελματίας αυτός ο ντόπιος και αυτός αγόραζε από την Κίνα. Αυτές είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις αλλά και οι αυταπάτες. Μας είπατε πάλι με ρητορικό ερώτημα ότι θέλουμε συνέπεια στον επενδυτή. Ναι, αλλά όσο αφορά την Κόσκο σαν ανέκδοτο ακούγεται. Μόνο στην κερδοφορία της είναι συνεπής και της τρώνεται το δρόμο όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Επιτέλους όμως μας είπατε και ποιος φταίει για τις καθυστερήσεις των υποχρεωτικών έργων, το δημόσιο. Ρωτάμε, εννοείται το μονομελές πρωτοδικείο, το Συμβούλιο Επικρατείας, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΕΛΚΕΦΤΕ που ανέδειξαν τη ρήπαση και τα δικαστήρια που επέβαλαν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών μνημείων. Και να σας πω κάτι. Εκεί που δημιουργήθηκε καθυστέρηση στην παράδοση κοντέινερ ήταν η απεργία των εργαζομένων προκειμένου να πιέσει την Κόσκο να υπογράψει συλλογική σύμβαση. Γι' αυτό θέλετε να φημώσετε και τους εργαζόμενους από το δικαίωμα της απεργίας. Δεν θα περάσει όπως δεν θα περάσει και ο νόμος Χατζηδάκη. Όμως είναι υπερβολικό. Και δεν είναι πιστευτό να λέτε ότι αν δεν δίναμε τα επιπλέον προνόμια και απαλλαγές στην Κόσκο θα ερχόταν ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Όταν για το κινέζικο μονοπόλιο το φιλέτο του Πειραιά είναι χρυσοφόρος φλέβα και φαίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία της. Συνεπώς είναι ψέμα και υποκρισία να λέτε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ότι υπογράψατε τέτοιες συμφωνίες και ιδιωτικοποίησεις για το δημόσιο συμφέρον, ταυτίζοντας τα συμφέροντα των μονοπωλίων του κεφαλαίου με αυτά του λαού. Μόνο δεινά θα έχουν τα λαϊκά στρώματα. Και τελειώνω. Εγκληματική επίθεση χρυσαυγήτικων ναζιστικών ομάδων με ξύλα, λοστάρια, πέτρες, ακόμα και βόμβες Μολότοβ μέσα από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ενάντια σε γονείς, μαθητές και φοιτητές. Απαράδεκτη η στάση της αστυνομίας. Την ώρα της επίθεσης των φασιστικών ομάδων οι αστυνομικές δυνάμεις αποθούσαν ρίχνοντας χημικά και δακρυγόνα στους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές και έκαναν πλάτη στις φασιστικές δυνάμεις. Το καταγγέλουμε.
όπως απαράδεκτη, γενικόλογη, τελείωνο, η γενικόλογη διατύπωση του Υπουργείου Παιδείας που ταυτίζει τους αγώνες των νέων ενάντια στο φασισμό με τα εγκληματικά φασιστικά στοιχεία. Όμως να ξέρετε, ο φασισμός δεν θα περάσει. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μαχητική αντιφασιστική συγκέντρωση στους δρόμους της Σταυρούπολης, όπως σε εξέλιξη είναι και συλλαλητήριο στο Πασαλιμάνι ενάντια στην παραχώρηση μετοχών στον Ολπ Κόσκο που οργανώνουν τα συνδικάτα και το εργατικό κέντρο Πειραιά. Με κύριο μήνυμα, όχι στο master plan της Κόσκο, όχι στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης. Ο νους και η καρδιά μας είναι μαζί τους.